Facebook. Yes! Λοιπόν, κάτσε να φτιάξω το μαλλί. Τώρα θα γίνω μάγκας, κατευθείαν. Λοιπόν, καλησπέρα στο Instagram. Το Facebook ακόμα δεν έχει φορτώσει, τώρα φορτώνει. Πώς είστε, είστε καλά, σας έλειψα. Λοιπόν, μετά το χθεσινό τρίλεπτο κέικ, αποφάσισα ότι όποτε θα κάνω live βράδυ θα είναι ένα live του τύπου συνταγή 5-10 λεπτή, μπαμ μπαμ, κάνουμε κάτι και γίνεται τέλειο. Οπότε στην ίδια φιλοσοφία θα φτιάξω μια συνταγή τώρα για ένα άτομο, γιατί θα φτιάξω μακαρονάδα για έναν, δεν θα κάνω για πολλούς, για να σας δείξω πώς μπορείτε όντως με το τίποτα πραγματικά σπίτι να φτιάξετε μια μακαρονάδα, να την ευχαριστηθείτε και να είναι σαν να τρώτε στο πιο γκουρμέ ιταλικό εστιατόριο που υπάρχει. Η μακαρονάδα που θα φτιάξουμε σήμερα το βράδυ, νιστάζω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Θα φάω πρώτα και μετά θα πέσω για ύπνο. Έχει και ωραία ταινία στο Star. Οπότε θα φτιάξουμε κάτσιο επέπε. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει η συγκεκριμένη μακαρονάδα. Κάτσιο επέπε σημαίνει τυρί και πιπέρι. Ουσιαστικά είναι η πιο απλή μακαρονάδα που μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι. Γίνεται με δύο υλικά, με τυρί και με πιπέρι. Και ζυμαρικά, φαντάζομαι τα έχετε όλοι στο σπίτι. Οπότε η φιλοσοφία των βραδινών συνταγών είναι αυτή. Φτιάχνουμε απλές συνταγές, γιατί αύριο το πρωί στις 10 που κάνουμε live θα φτιάξουμε μπιφτέκια στο φούρνο. Κλασική συνταγή, αλλά θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να φτιάξετε τα τέλεια μπιφτέκια επιτέλους και να γίνει χαμός. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι πάρα πολύ απλή. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, σε 10 λεπτά θα έχουμε σερβίρ για να φάμε. Ξέρετε ότι δεν κοροϊδεύω ποτέ, πάντα λέω την αλήθεια και ό,τι λέω ακριβώς γίνεται. Και θα προσπαθήσω να λερώσω μόνο ένα τηγάνι συνολικά σε όλη μου την κουζίνα. Και μία τσιμπίδα. Τίποτα άλλο. Ένα τηγάνι, μία τσιμπίδα και τον τρίφτη του τυριού. Μπορώ? Τέλεια. Λοιπόν, οπότε, τρία υλικά. Δεν θα βράσουμε ζυμαρικά όπως θα έχετε συνηθίσει να τα βράζουμε σε νερό και να τα φτιάχνουμε. Θα σας δείξω έναν ιδιαίτερο τρόπο που κάνουμε ζυμαρικά που ίσως και να νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω και ότι κάνω πλάκα, αλλά σοβαρά. Αυτό χρειάζεται συνταγή για να γίνει συνταγή στην εντέλεια. Λοιπόν, για να μην σας πρίζω, πάμε στην κουζίνα. Ένα σκέιτ περνάει έξω. Λοιπόν, και φύγαμε. Ήρθαμε στα φώτα. Λοιπόν, ήρθα στην υπέροχη κουζίνα μου. Όχι, θα αλλάξω. Δεν θα πάω από εδώ, θα πάω από εδώ. Μ' αρέσει πιο πολύ τώρα εδώ. Για να δω. Α, τέλεια. Τέλεια, μια χαρά. Και μπορώ να έρχομαι και έτσι. Μπορώ να κάνω και το κόλπο αυτό, το που κατεβαίνει σκαλιά. Γεια σας. Πήγα λίγο κάτω να φέρω τα σπαγγέτι και έρχομαι. Έρχομαι. Εντάξει, έφτασα. Γεια σας λοιπόν. Θα φτιάξουμε κάτσιο πέπε, μια αγαπημένη μου συνταγή, πολύ εύκολη συνταγή και χρειάζεται μόλις τρία υλικά. Επαναλαμβάνω αυτά που λέω γιατί μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά και στο Instagram και στο Facebook. Από εδώ είναι η Instagram και από εδώ είναι η Facebook. Οπότε, πολύ σημαντικό, βρίσκουμε τα ζυμαρικά που μας αρέσουν. Θα πάρω μία μερίδα. Μία μερίδα ζυμαρικά είναι περίπου τόσο. Έτσι, κοιτάξτε. Τόσο. Ένα πακέτο ζυμαρικά είναι 4 μερίδες συνολικά, οπότε δεν χρειάζεται να βράσετε όλα τα ζυμαρικά σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μακαρονάδα για έναν. Μπορείτε να βράσετε μόνο μία μακαρονάδα για έναν άνθρωπο. Σωστά? Σωστά. Οπότε, άμα θέλετε να κάνετε για δύο, μπορείτε να κάνετε την ίδια συνταγή για δύο. Βέβαια, η συνταγή είναι αναλυτικά στο site, κάτσιο επέπε, άμα τη δείτε, που φτιάχνετε ακριβώς με τον τρόπο που πρέπει να τη φτιάξουμε. Αλλά εγώ, επειδή είμαι ένας, τώρα να πάρω και να βάλω, κοιτάξτε εδώ. Μία κατσαρόλα με νερό που βράζει. Να βράσω τα ζυμαρικά για να φτιάξω μετά τα σπαγγέτι, αυτό είναι χάσιμο χρόνο, χάσιμο ενέργεια. Δεν θέλουμε να ξοδεύουμε πολύ ενέργεια. Είμαστε οικονομικοί. Και βέβαια είναι χαζό γιατί θα λερώσω και κατσαρόλα και τηγάνι και θα γίνει χαμός. Οπότε τι κάνω? Παίρνω τα ζυμαρικά μου. Εδώ. Τα βάζω σε ένα τηγάνι. Δεν θα τηγανίσω. Εντάξει, μην παραξενεύεστε.
Και έτσι όπως είναι, επειδή ούτε καν χωράνε τα ζυμαρικά, βλέπετε ότι το τηγάνι είναι μικρότερο από τα ζυμαρικά, δεν χωράνε, αλλά και εσείς θα έχετε το ίδιο πρόβλημα. Δεν πειράζει, γιατί πρέπει το που ρίξω καυτό νερό, τι θα κάνουν τα ζυμαρικά, θα μαλακώσουν και θα πέσουν μέσα. Οπότε, πάμε εδώ. Ανάβουμε τη φωτιά. Καλά, αυτό δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ, πείτε. Το έχετε ξαναδεί? Όχι. Τι έκανε ο Άκης? Έχει ανάψει το μάτι, έχει βάλει πάνω το wok με τα ζυμαρικά. Και τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα πιστεύετε ότι είμαι τρελός. Αυτό δεν θα το κάνει κανείς στον κόσμο, έτσι δεν λέτε από μέσα σας. Μα τι κάνει ο τύπος? Πέφτουνε. Ναι. Τι κάνει ο τύπος? Έχει τρελαθεί. Έχει ρίξει τα ζυμαρικά σε ένα τηγάνι και θα πάει να τα τηγανίσει και έχει ανοίξει. Έπεσε το Instagram. Το ανεβάζω. Εδώ είμαστε. Να κατεβάσω και λίγο. Γεια σου, Στέλιο Κλόνο. Ο Στέλιος είναι ο floor manager που είχαμε στο πρωινό τόσα χρόνια. Καταπληκτικό παιδί. Και πάρα πολύ καλό στη δουλειά. Τώρα είναι ο floor manager του Μουτσινά. Το βλέπετε όλη την ώρα. Ο Στέλιος που λέει ο Μουτσινάς, αυτός είναι. Λοιπόν. Έχω βάλει τα ζυμαρικά, έχω βάλει ένα τηγάνι και επειδή δεν θέλω να σπάσω τα ζυμαρικά μου για να χωρέσουν μέσα, θα ρίξω λίγο νερό εδώ και μόλις ρίξω νερό πάνω στα ζυμαρικά, κοιτάξτε τι κάνουν τα ζυμαρικά. Το βλέπετε? Οπότε τι έκανα τα ζυμαρικά, προσαρμόστηκαν στο τηγάνι και τώρα η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα πάρω δίπλα το. Έχω ένα βραστήριο με νερό. Θα πάρω δίπλα το βραστήριο με το νερό, θα τον αφήσω εδώ. Την κατσαρόλα κρεμάστε την ψηλά. Όχι, αυτή είναι διαφήμιση από άλλο πράγμα. Κατσαρόλα δεν θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε μόνο το τηγάνι. Οπότε, έχω βάλει τέρμα το μάτι μου εδώ. Και πάνω στη συσκευασία μου έλεγαν ότι τα ζυμαρικά χρειάζονται. Περιμένετε, πόσο λέει. Για να δω. Θέλει. Μην φύγετε. Εδώ είμαι. Θέλει 10 λεπτά για να γίνουνε. Θέλουν 10 λεπτά τα ζυμαρικά να γίνουνε. Το νερό έχει αρχίσει να βράζει γιατί έβαλα βραστό νερό και κρατάω το υπόλοιπο βραστό νερό στην άκρη. Τώρα θα προσθέσω μέσα λίγο νερό, λίγο αλάτι. Και κοιτάξτε εδώ, το νεράκι που έχω βάλει είναι τόσο όσο χρειάζεται για να βράσουν τα ζυμαρικά. Τώρα, όλη η φιλοσοφία της συνταγής στηρίζεται σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Το ότι καθώς βράζω τα ζυμαρικά και καθώς ανακατεύω. Και καθώς εξατμίσετε το νερό, τι θα γίνει? Όλο το άμυλο που έχουν τα ζυμαρικά θα μείνει 100% μέσα σε αυτό το νεράκι που υπάρχει. Οπότε ουσιαστικά θα χυλώσει το νερό και θα γίνει σαν μπεσαμέλ. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνω το ρου με νερό και αλεύρι για να δέσω τα ζυμαρικά μου. Τα ζυμαρικά μου βράζουν κατευθείαν εδώ. Αρχίζει και το νερό θολώνει και αυτό το θόλωμα που βγάζει είναι το άμυλο που έχουν τα ζυμαρικά. Οπότε, σε αυτό το νεράκι θα ετοιμάσω τα πάντα όλα για να φτιάξω τα ζυμαρικά μου. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, αλλά δυστυχώς επειδή πάμε real time και είναι live και δεν ήθελα να βράσω τα ζυμαρικά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που είναι, τα βλέπετε. Έχω βάλει ζυμαρικά ίσα ίσα να υπάρχουν στο τηγάνι, τα βλέπετε. Άμα χρειαστεί και άλλο νεράκι θα προσθέσω στη συνέχεια. Καλύτερα να βάλετε λιγότερο και μετά να προσθέσετε παρά να βάλετε πολύ και να χρειαστεί να αφαιρέσουμε. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε τώρα? 10 λεπτά κάνουμε υπομονή μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά. Τώρα θα μου πείτε. 10 λεπτά τι θα κάνεις, θα κάτσουμε να σε βλέπουμε, θα σηκώθουμε να φύγουμε, να δούμε πως λέγεται η ταινία που έχει σωστά. Πως λέγεται, αυτό με την Αμαζόνα. Για πείτε πως λέγεται. Πως λέγεται αυτή η ταινία, ξέχασα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, τα ζυμαρικά μου είναι εκεί. Ναι. Και βράζουν μαζί με το νερό. Έχω ρίξει μόνο λίγο αλάτι μέσα και σε ένα τηγάνι έχω ρίξει τα ζυμαρικά μου για έναν άνθρωπο. Είναι πολύ βασικό να μιλήσουμε για αυτή τη συνταγή. Κάτσιο πέπε. Κάτσιο πέπε σημαίνει τυρί και πιπέρι. Ουσιαστικά είναι δύο υλικά που χρησιμοποιούμε στη συνταγή. Το ένα υλικό μου είναι εδώ. Πιπέρι. Και θα ρίξουμε μπόλικο πιπέρι. Έχω τρίψει και λίγο στον τρίφτη. Εδώ πριν. Έχω σπάσει πιπέρι γιατί πρέπει να έχει πιπερένια γεύση το φαγητό μας. Και ουσιαστικά θέλω να σας δείξω ότι. Η όλη φιλοσοφία που κάνουμε κάθε φορά στα ζυμαρικά είναι λάθος. Γιατί πάντα μα πάντα όλοι παίρνετε μια κατσαρόλα, βράζετε ένα πακέτο ζυμαρικά και μετά αρχίζετε. Ζεσταίνετε και βάζετε από πάνω σάλτσα. Ξαναζεσταίνετε και ξανακάνετε. Ξανακάνετε και ξανακάνετε και στο τέλος τα ζυμαρικά δεν τρώγονται. Γιατί υπάρχει μια έτσι. Τρέχουν τα παγάκια από το ψυγείο. Λοιπόν, υπάρχει μια έτσι έκφραση που την ακούτε συχνά τελευταία για τα ζυμαρικά που λέμε ότι πρέπει να δούμε τα ζυμαρικά al dente. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κρατάνε στο στόμα. Γιατί, ξέρει κανείς να μου απαντήσει? Η Νατάσα Δαουτίδη, ο μαυρομαλάκι Τούλα, η Φέη Τσιγαρίδη, ποιος θα μου απαντήσει? Α, δεν ξέρετε να μου απαντήσετε. Γιατί, για γκουρμε λόγους? Όχι, για λόγους
Πέψης. Σε περίπτωση που βράσουμε πάρα πολύ τα ζυμαρικά μας και γενικά οτιδήποτε άμυλο, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσπεπτα. Που σημαίνει ότι γενικά γίνονται πάρα πολύ βαριά στο στομάχι και δεν χωνεύονται πάρα πολύ εύκολα και παίρνουμε και περισσότερα κιλά. Οπότε, άμα βράζουμε λιγότερο τους υδατάνθρακές μας, όπως είναι το ζυμαρικό, το ρύζι και όλα τα υπόλοιπα, τότε είναι πιο εύπεπτα και μπορούμε ουσιαστικά να τρώμε περισσότερο. Όχι, δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν μπορούμε να τρώμε περισσότερο, απλά θα τρώμε πιο υγιεινά. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω στα ζυμαρικά για να δείξουμε ακριβώς τι γίνεται εδώ. Και όπως βλέπετε υπάρχει νεράκι και υπάρχει και το ζυμαρικό. Το ζυμαρικό έχει μαλακώσει, βέβαια ακόμα δεν έχει γίνει. Αλλά όση ώρα βράζουν τα ζυμαρικά εδώ πέρα, εμείς πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστούμε για τη συνταγή μας. Τα υλικά μας είναι πάρα πολύ απλά. Να ανοίξω το ψυγείο. Σας μεταφέρω όλη την ώρα. Όπου πάω πάτε. Όπου πάω όχι. Όπου πάω πάτε, ναι. Λοιπόν, θέλουμε το τυρί μας. Εδώ, παρμεζάνα και θα τρίψουμε μπόλικη παρμεζάνα. Τώρα θα μου πείτε εσείς δεν έχετε παρμεζάνα. Δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός σε αυτό το κομμάτι, γιατί... Ξαναπερνάει το πατίνι. Γιατί άμα δεν έχετε παρμεζάνα, έχετε σίγουρα κάποιο άλλο τυρί στο σπίτι σας, οπωσδήποτε, και θα χρησιμοποιήσετε το άλλο τυρί που έχετε. Βέβαια, να σας πω ότι παραδοσιακά, στην Ιταλία, για να μην γράψει κανένας τίποτα από κάτω και νευριάσω, στην Ιταλία βάζουνε, έχει μείνει λίγο μεντανός πάνω στο παρμεζάνο, δεν πειράζει. Στην Ιταλία βάζουνε και πεκορίνο και παρμεζάνα. Κάποιοι βάζουνε μόνο πεκορίνο, κάποιοι βάζουνε ένα συνδυασμό πεκορίνο-παρμεζάνο και κάποιοι βάζουνε μόνο παρμεζάνα. Γενικά από, επειδή η Ιταλία είναι τεράστια, έχει 50 εκατομμύρια κόσμο, γενικά από πάνω προς τα κάτω η κουζίνα αλλάζει τελείως. Όσο πηγαίνει προς Ευρώπη γίνεται λίγο πιο βαριά, όσο κατεβαίνει προς τα κάτω γίνεται λίγο πιο μεσογειακή. Και βασικά τι έγινε, όχι, μας τελείωσε το βίντεο στο Instagram, δεν πειράζει, συνεχίσω. Έκανε διακοπή, δεν ξέρω γιατί, έλεγχο σύνδεσης, για να δούμε. Τέλεια, τι λέει, κάνουμε live, μου σύνδεσαι γιατί κόπηκε η σύνδεση στο Instagram. Δεν ξέρω τι γίνεται, στο Facebook είμαστε live, ακόμα. Το Instagram δεν παίζει. Τι έχει πάθει. Γίνεται χαμός γιατί όλοι μπαίνουν στο ίντερνετ. Γενικά οι συνδέσεις έχουν πέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει γιατί ο Άκης έχει προνοήσει και κάνει live και στο Facebook και στο Instagram την ίδια στιγμή. Τι γίνεται, δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύεις. Live. Λοιπόν, πάμε τώρα πίσω στα ζυμαρικά. Συνεχίζουν να βράζουν. Το νεράκι έχει σωθεί. Το περισσότερο νεράκι έχει απολοφηθεί από τα ζυμαρικά, το υπόλοιπο έχει εξατμιστεί. Είμαστε ξανά live στο Instagram. Γεια σας, σε περίπτωση που φύγατε. Έχω τρίψει το τυράκι μου εδώ πέρα. Τρίβουμε το τυρί. Και θέλω να πάμε εκεί πέρα να σας δείξω τώρα τι θα κάνουμε. Τέλεια. Λοιπόν, σας μεταφέρω. Εδώ είμαστε. Και όπως είμαστε, περιμένετε, έρχομαι. Όπως είμαστε μέσα στο νεράκι με τα ζυμαρικά εδώ πέρα, κοιτάξτε πόσο λίγο νερό που έχει μείνει, κοιτάξτε. Τέλεια. Λοιπόν, όπως είμαστε ανακατεύουμε και καθώς ανακατεύουμε έχει μείνει ελάχιστο νερό. Θέλω να δείτε πόσο νερό έχει μείνει. Τίποτα. Άμα χρειαστεί και άλλο νεράκι θα ρίξουμε, αλλά το νεράκι τι μαγικό έχει μέσα. Έχει το μαγικό άμυλο που έχει μείνει από τα ζυμαρικά μας. Λοιπόν, θα ρίξω μέσα στο βούτυρό μου. Χρειάζεται το βούτυρο μέσα στο νερό. Εδώ. Και καθώς ρίξω το βούτυρο μέσα στο νερό, θα προσθέσω και λίγο από το πιπέρι μου. Εδώ. Όπως σας είπα, η συνταγή μας έχει πιπέρι, θέλει πιπέρι. Οπότε θα βάλουμε μπόλικο πιπέρι εδώ και ανακατεύουμε. Ουσιαστικά λιώνουμε το βούτυρο μέσα στο νερό και το βούτυρο, το παγωμένο, καθώς το λιώσουμε μέσα στο νερό, κάνει liaison. Ουσιαστικά δένει τη σάλτσα μου. Κοιτάξτε εδώ. Και
και συνεχίζει να τη δένει. Είναι χαρακτηριστικό το ότι φαίνεται, αχνοφαίνεται λίγο σκούρο μέσα, σαν να έχει χώμα η σάλτσα μας. Αυτό είναι το πιπέρι, γιατί η κάτσιο πέπε έχει μέσα πιπέρι. Σε περίπτωση που χάσετε το live από το Instagram, να σας πω ότι δεν χάσετε τίποτα, γιατί ουσιαστικά περίμενα μέχρι που να ξαναπείτε. Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε. Και κοιτάξτε εδώ, άρχισε να χυλώνει η σάλτσα, να γίνεται τέλεια. Και εγώ συνεχίζω να βράζω εδώ. Βράζω. Και κοιτάξτε εδώ. Αυτό το, είναι το υπέροχο νεράκι που πρέπει να έχει, αυτό το υπέροχο χώμα που λέμε. Κανονικά να σας πω ότι ρίχνουμε το βούτυρο, σοτάρουμε το πιπέρι λίγο και μετά βράζουμε τα ζυμαρικά αλλού, ρίχνουμε τα ζυμαρικά μέσα και ρίχνουμε και νερό από τα ζυμαρικά που βράσαμε. Αλλά επειδή, όπως σας είπα, άμα κάνουμε συνταγή για 3-4 άτομα, ο φυσιολογικός τρόπος είναι εκείνος να το κάνουμε και είναι πάρα πολύ normal. Αλλά άμα κάνεις μακαρονάδα για έναν και θες να κάνεις μία μακαρονάδα, δεν μπορείς να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία γιατί θα ξοδέψεις ένα σκασμό σκεύη. Οπότε θέλω να καταλάβετε λίγο τη φιλοσοφία της συνταγής. Νεράκι, νεράκι, βουτυράκι. Και τώρα θα πάρω λίγο να δω άμα τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Να δοκιμάσω. Ένα λεπτό ακόμα θέλουμε. Ένα λεπτό. Γιατί κρατάνε αρκετά στο δόντι, δηλαδή σπάνε τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά όταν είναι αλντέντε είναι ελαστικά, αλλά κρατάνε στο στόμα. Λοιπόν, συνεχίζω το ανακάτεμα. Το βούτυρο έχει κάνει τέλεια τη δουλειά του, έχει δέσει τα ζυμαρικά. Αλλά αυτό που θα κάνει ακόμα καλύτερη τη δουλειά και θα δέσει περισσότερο τη σάλτσα μας είναι το τυρί που θα ρίξουμε στο τέλος. Οπότε, συνεχίζω να ανακατεύω. Ανακατεύω να βοηθήσει να βγει το άμυλο. Ξανά. Πέμα, τι μου κάνει το Instagram, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξανασταμάτησε η σύνδεση στο Instagram. Κοινοποιήστε. Και ξανά live. Τρία live στο Instagram. Θα με σκοτώσουν τα κορίτσια εδώ στο social media. Αλήθεια, θα με σκοτώσουν. Θα μου πούνε. Εμείς σου είπαμε να μην κάνεις και σε έκανες τρία. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, συνεχίζω να ανακατεύω. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Και τώρα έχει μείνει αρκετό ζουμάκι μέσα. Η αλήθεια είναι. Οπότε θα αφαιρέσω λίγο. Εδώ. Αλλά θα αφήσω λίγο ζουμάκι εδώ μέσα. Θέλω το ζουμάκι που θα έχει να είναι ακριβώς όσο πρέπει για τη σάλτσα μου. Εδώ, κοιτάξτε. Και επειδή τώρα αφαίρεσα ζουμάκι, έχω αφαιρέσει και βούτυρο και πιπέρι, οπότε θα ρίξω μία σταγιά ακόμα βούτυρο. Και μόλις λιώσει το βούτυρο πάμε να σερβίρουμε. Εδώ. Λοιπόν, ρίχνω το βούτυρο να λιώσει. Τόσο πρέπει να μείνει. Καθόλου, σχεδόν τίποτα. Εδώ. Ανακατεύω. Δεν είναι φανταστικό ότι με λίγο νεράκι και μία χούφτα ζυμαρικά μπορείς να κάνεις την πιο γνώστη μακαρονάδα που υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ανακατεύω. Και μόλις ανακατέψω, κοιτάξτε, θα σας δείξω τώρα από κοντά γιατί πρέπει να πάμε να το δείξουμε στο φως. Θα σας δείξω ακριβώς τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, έτοιμο. Ελάτε εδώ. Σας είπα δεν θα λερώσω τίποτα. Αλλάζω μόνο τον τρίφτη και αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, ακριβώς τη σάλτσα που έχει μέσα. Βλέπετε, έχει πάρα πολύ λίγη, ωραία, παιχτή σάλτσα, ελπίζω να τη βλέπετε. Είναι το νεράκι που βράσαμε τα ζυμαρικά και έχει πήξει αυτομάτως μόνη της, επειδή βγάλαν το άμυλο τα ζυμαρικά, κοιτάξτε εδώ, και επειδή έχουμε βάλει μόνο το βουτυράκι. Αυτό που βλέπετε είναι σαν κρέμα γάλακτος, αλλά δεν είναι κρέμα γάλακτος. Είναι ουσιαστικά μόνο το άμυλο που έχουν τα ζυμαρικά. Και τώρα το μαγικό που θα γίνει είναι ότι όλο αυτό το νερό που φαίνεται εδώ πέρα θα πήξει κατευθείαν γιατί θα ρίξω το τυρί. Θα το ρίξω σε δόσεις. Ρίχνουμε μία δόση τυριού. Ανακατεύω. Λιώνει το τυρί. Γίνεται ένα με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξω λίγο ακόμα τυράκι εδώ. Ξαναλέω ότι παραδοσιακά η συνταγή έχει και πεκορίνο και παρμεζάνα. Ή μόνο πεκορίνο ή μόνο παρμεζάνα. Οπότε μην πείτε τίποτα αυτοί που έχετε φάει κάτσιο πέπε. Γιατί κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα, τη βλέπετε. Αυτή η σάλτσα έχει γίνει μόνο με νεράκι που βράσαμε τα ζυμαρικά. Αυτό το πράγμα είναι φανταστικό, έχει γίνει συγκλονιστικό. Τώρα ήρθε η ώρα για μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Κάνουμε μια κάτσιο πέπε. Οπότε θέλουμε το πιπέρι να υπερτερεί σε αυτή τη συνταγή. Καθώς περνάει η ώρα, θα σφίγγει η σάλτσα. Οπότε πραγματικά είναι μια μακαρονάδα που την κάνεις και τη σερβίρεις à la minute. Δεν είναι κάτι που μπορείς να ετοιμάσεις από πριν και να πας να το σερβίρεις. Και κοιτάξτε εδώ, τρίβω πιπέρι. Τρίβω φρέσκο πιπέρι. Και κοιτάξτε εδώ. Ανακατεύω το πιπέρι.
Παρμεζάνα, πιπέρι, βούτυρο, άντε γεια. Τώρα θα σας δείξω πώς πραγματικά φέρετε αυτή η μακαρόνια σε ένα πιάτο. Θα πάρω ένα πιάτο εδώ. Τέλεια. Και έτσι όπως είναι, παίρνω, γυρνάω. Μάλλον θα το γυρίσω στην κουτάλα μου. Άφησα το μάτι ανοιχτό, ωραίος. Λοιπόν, παίρνω την κουτάλα μου εδώ. Λέω σε άλλο ένα σκεύος στην κουτάλα μου. Εντάξει, με συγχωρείτε. Και ξανασταμάτησε η σύνδεση στο Instagram. Το Instagram με τρολάρει φουλ. Κοινοποίησε την ιστορία και συνεχίζω. Λοιπόν, ξανά, συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σας κύριοι Instagram. Να σας πω για άλλη μια φορά έπεσε στο Instagram. Δεν ξέρω γιατί το Facebook παίζει κανονικά, δεν έχει σταματήσει. Στη χειρότερη ώρα σταμάτησε, την ώρα που σερβίρουμε. Και κοιτάξτε εδώ. Τη λύγουμε, κάνουμε μία μεγάλη κουταλιά, εδώ, μεταφέρουμε. Ουουουου. Και αυτό κυρίες και κύριοι, είναι η πιο γκουρμέ μακαρονάδα που μπορείτε να κάνετε. Παίρνω και τα υπόλοιπα, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, γυρνάω. Έτσι όπως είναι θα ρίξω από πάνω. Ωλαλα. Και αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έχει μείνει εδώ, κοιτάξτε εδώ μια σάλτσα, είναι σαν μπεσαμέλ. Τη βλέπετε? Είναι μια μπεσαμέλ με τυρί και με πιπέρι. Τη ρίχνω από πάνω. Να ρίξω λίγο μαϊντανό ή να μην ρίξω τίποτα, να μην ρίξω μαϊντανό. Θα ρίξω λίγο τυρί, λίγο ακόμα πιπέρι. Θέλω να πάρω να σας δείξω τι ακριβώς μπορείτε να φτιάξετε σε 10 λεπτά στο σπίτι σας. Με ένα τηγάνι. Κοιτάξτε εδώ. Έχει χυλώσει τέλεια. Είναι η απόλυτη μακαρονάδα με το απόλυτο τίποτα. Με λίγο τυράκι, λίγο βουτυράκι, λίγο νερό και τα ζυμαρικά που έχετε στο σπίτι σας. Και από γεύση, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πραγματικά, άμα κάνετε ακριβώς έτσι θέλησα. Θα πείτε, δεν είναι δυνατό να φτιάξω μία μακαρονάδα και να είναι τόσο νόστιμη. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ ζουμί. Κοιτάξτε εδώ γεύση. Κοιτάξτε εδώ υφή. Σε 10 λεπτά. Δηλαδή, για ποιον λόγο να μην σηκωθείτε τώρα όλοι και να φτιάξετε αυτήν εδώ τη μακαρονάδα. Κοιτάξτε εδώ σάλτσα. Τη βλέπετε? Όλη αυτή την κρέμα τη βλέπετε? Κόπηκα λίγο. Λοιπόν, τη βλέπετε όλη αυτή την κρέμα? Τη βλέπετε? Αυτή η κρέμα δεν υπάρχει. Καλή μας όρεξη. Καλά με το πρωί θα φτιάξουμε μπιφτέκια. Γεια σας. Μα το Instagram τι έπαθε σήμερα? Δεν καταλαβαίνω. Το Facebook όμως καλά κρατεί. Είστε πολύ δυνατοί.